απάντησε ότι ανακαταλαμβάνοντας τις ελληνικές απικίες της Μικράς Ασίας, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας για την Ελλάδα. Διότι όλη η σειρά της Μικράς Ασίας ήταν ελληνικές απικίες από τον 8ο-7ο αιώνα π.Χ., τις οποίες είχαν καταλάβει οι Πέρσες. Η Μίλητος, η Ελικαρνασσός, Σμύρνη, όλες αυτές οι πολιτείες, η Βόκια, που ήταν καθαρά ελληνικές. Όταν λοιπόν ανακαταλάμβανε αυτές τις χώρες, θα δημιουργούσε ένα τείχο και θα μπορούσε να κρατήσει τους Πέρσες πίσω από αυτόν τον τείχο. Συγχρόνως θα τους έβγαζε μέσα από το Αιγαίο, το οποίο ήταν ζωτική σημασία για την Ελλάδα, ναι, καθώς σε όλη την ιστορία. Αυτό ξεκίνησε να κάνει ο Αλέξανδρος. Να ανακαταλάβει τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας για να κρατήσει το Αιγαίο και την Ελλάδα προστατευμένες από αυτό το ελληνικό τείχος που θα δημιουργούσε. Δεν πήγε λοιπόν να τη σπάξει την Ασία, ούτε να την καταλάβει γιατί ήταν κατακτητής. Επήγε να προστατεύσει την Ελλάδα. Στη συνέχεια ήταν τόσο εύκολες οι δύο πρώτες νίκες που έδωσε και η τρίτη, ώστε η είσοδός του στην Ασία κατά κάποιο τρόπο έγινε εκ των πραγμάτων. Αυτό σαν παρένθεση, γιατί έπρεπε να το πω, είναι κάτι που δεν το έχουμε κατανοήσει στην Ελλάδα και από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα ακούω ο Αλέξανδρος ο σφαγέας που εσφαγίασε την Ασία. Εσείς οι στρατιωτικοί ξέρετε, έκανε τρεις μεγάλες επίσημες μάχες, τις οποίες νίκησε. Η στρατηγική ιδιοφυΐα του διδάσκεται σε όλες τις μεγάλες σχολές πολέμου του κόσμου. Γιατί μέσα σε κλάσμα των δευτερολέπτων μπορούσε να κατανοήσει την στρατηγική σημασία των κινήσεων στις οποίες ζητούσε από το στρατό του να κάνει. Και εκεί ήταν και η μεγάλη του δύναμη και συγχρόνως η μεγάλη δυνατότητα του στρατού, τον οποίο είχε ήδη πάρα πολύ καλά εκπαιδεύσει ο Φίλιππος, να ανταποκρίνεται στις επιλογές και στις διαταγές του ηγείτονος της μάχης. Έτσι τις κέρδισε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα νόμιμα. Για να γυρίσω λοιπόν τώρα αυτή την παρένθεση που θεώρησα σημαντική και συγχωρήστε μου αν μακρηγόρησα. Έχουμε λοιπόν εδώ σήμερα το γενέθλιο ενός μεγάλου στρατηγάτη από την Πελοπόννησο και την πρώτη νίκη του Αλεξάνδρου στο Καρνικό, δύο μεγάλες ημερομηνίες και χρονολογίες να κρατήσουμε. Γιατί και οι δύο στρατηγάτες, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, έχουν καταγωγή από την Πελοπόννησο. Ο Μέν Κολοκοτρώνης είναι γέννημα Θρέμα, ο δε Αλέξανδρος γιατί είναι απόγονος των Αργιανών του Ηρακλέους. Άρα λοιπόν έχουμε δύο μεγάλους στρατηγάτες και ένα δεύτερο σημείο το οποίο είναι κοινό τους. Σημείο είναι ότι πάσχησαν, προσπάθησαν και οι δύο να συνενώσουν τους Έλληνες ενάντια στην κυριαρχία ή στην απειλή εξ Ανατολών. Πρέπει λοιπόν δύο σημαντικά κοινά σημεία που είχαν αυτοί οι μεγάλοι στρατηγάτες και καταλαβαίνουμε την στρατηγική τους ιδιοφυΐα. Πάμε λοιπόν. Πώς έγινε η Συρία ελληνική, πώς έγινε η άλλη Ελλάδα του Σελεύκου, είναι αυτή η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή, η ιδιοφυΐα του να δημιουργήσει ελληνικές πόλεις σε όλη την επικράτεια της Ασίας, να δημιουργηθούν εκεί μετά το θάνατό του τα ελληνιστικά βασίλεια. Ο Αλέξανδρος δεν ονομάστηκε Μέγας για το στρατηγικό του επίτευγμα να κατακτήσει ολόκληρη την τότε γνωστή Ασία, γιατί η γνώση μας ήταν μέχρι τη Μουδίνη, δεν ξέραμε ότι υπάρχει κάτι άλλο παραπέρα. Η γεωγραφία του Εκατέου έβαζε την Ινδία ως το έσχατο σημείο της Ασίας και θεωρούσαν ότι μετά την Ινδία ήταν ο Μεγάλος Ωκεανός γύρω-γύρω, ο οποίος Μεγάλος Ωκεανός έφτανε κάτω από την Αίγυπτο, άλλο έσχατο σημείο της Αφρικής. Άρα λοιπόν, εκεί τελείωνε η Οικουμένη. Γι' αυτό ο Αλέξανδρος μετά τις κατακτήσεις του και την εδραίωση της αυτοκρατορίας του, πάλι
κατακτήσει μέσα στην Ινδία, όχι για να την κατακτήσει. Γιατί θεωρούσε ότι εκεί ήταν το τέλος της Ασίας. Άρα θεωρούσε να φτάσει ως το τέλος της Ασίας και από εκεί με τα πλοία να έρθει γύρω-γύρω να κατέβει στην Αίγυπτο, έξω από την Αίγυπτο, να μπει στον Νείλο και να φτάσει ξανά στο Αιγαίο. Αυτή ήταν η αρχική του σκέψη. Και αυτό υπάρχει μέσα σε πάρα πολλά κείμενα των αρχαίων, ιδιαίτερα των Λατίνων που είχαν καταλάβει το στρατηγικό του σχέδιο. Δεν ήξερε βέβαια ότι μετά την Ινδία υπήρχε η Κίνα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν τα, μετά το θάνατό του λοιπόν, είναι η μεγάλη σελίδα της πολιτισμικής μας ιστορίας, αυτή που δεν ξέρουμε. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά για τον Αλέξανδρο, μέχρι το θάνατό του. Έκανε τούτο, έκανε εκείνο, κατέκτησε τούτο, κατέκτησε το άλλο, έκανε αυτό. Αναλύσεις για τον χαρακτήρα του, ήθελε να είναι Θεός, δεν ήθελε. Κατάλαβε κανείς ότι το να πάει στη Σίουα και να ανακηρυχθεί Θεός, μην ήταν γιατί είχε τρέλα. Είναι γιατί για να γίνει Φαραώ στη χώρα την οποία είχε εισέλθει, έπρεπε να έχει θεϊκή υπόσταση. Άλλη μια παρένθεση. Μόνο παρένθεση κάνω, νομίζω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε ορισμένες εξηγήσεις. Γιατί μου κάνει εντύπωση που στην Ελλάδα έχουμε τόσο εσπερμένες αντιλήψεις. Εγώ όλη η Ευρώπη αυτά τα θέματα τα θεωρεί φυσιολογικά, γιατί γίνονται συνέχεια διαλέξεις στα πανεπιστήμια, γίνονται συνεχώς εκθέσεις για τον Αλέξανδρο. Όλα αυτά εξηγούν. Εμείς δεν έχουμε τις εξηγήσεις αυτές. Λοιπόν, να κάνω άλλη μια παρένθεση. Όταν πας σε μια χώρα να την κυβερνήσεις, εάν δεν σταθείς μέσα στα ιωφώτα της χώρας αυτής, στην οτροπία των κατοίκων, σε αυτό που έχει δημιουργηθεί και δραλογηθεί ο λαός τόσες χιλιατερίδες, τι μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Εάν ο Αλέξανδρος δεν είχε θεϊκή υπόσταση, δεν θα μπορούσε να σταθεί σαν φάρμα. Όπως μάλιστα θα έφευγε αμέσως μετά για να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ανατολή, θα τον είχαν βγάλει από το θρόνο πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Έπρεπε λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση της Αιγύπτου, όπως είχαν όλοι οι Φαραώ θεϊκή υπόσταση, υποτίθεται, για το λαό ήταν οι αντιπρόσωποι του Θεού επί γης. Όπως ήταν και στην Ευρώπη η ελαίου Θεού η βασιλής, η αυτοκράτορας. Έτσι ήταν. Έχοντας λοιπόν επίγνωση αυτού, ο Αλέξανδρος πήγε στη Σίγουα, ανακηρύχθηκε η Υιός του Θεού, Άμμονος Δία, γιατί τότε ταυτίζαμε τους Έλληνες θεούς με τους ντόπιους σε κάθε χώρα. Και έτσι, ως Υιός του Θεού, εχρίστη Φαραώ και παρέμεινε να λατρεύεται σαν Θεός μέχρι πρόσφατα. Έχουμε λοιπόν πολιτικές αποφάσεις. Πρέπει να κρίνουμε την ιστορία με τα κριτήρια τα σημερινά, αλλά εάν έχουμε τις απαιτούμενες γνώσεις, θα πηγαίνουμε πίσω και θα σκεφτόμαστε την ιστορία με τα γεγονότα, τα κριτήρια, τα δεδομένα της εκάστοτε ιστορικής εποχής. Άλλη μια παρένθεση που την κλείνω. Έτσι λοιπόν αυτή την σελίδα της ιστορίας μας θα δούμε απόψε. Ο Αλέξανδρος λοιπόν δεν έγινε μέγας γιατί έκανε όλο αυτό το στρατηγικό επίτευγμα να κάνει δική του την τότε γνωστή οικουμένη. Ανακηρύχθηκε μέγας από όλους τους μεγάλους μελετητές για αυτή τη σελίδα που θα δούμε απόψε. Γιατί άλλαξε την πολιτιστική ταυτότητα της τότε οικουμένης, γνωστής οικουμένης, με τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Γιατί θα είχε σταματήσει η παρουσία του Αλεξάνδρου και των Ελλήνων στην Ανατολή από τη στιγμή του θανάτου του. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που βγαίνουν τόσα βιβλία και τόση μιλάνε για τον Αλέξανδρο, μέχρι την μέρα που πέθανε. Μα τα σημαντικά δεν ήταν αυτά. Τα σημαντικά ήταν τι έγινε μετά. Μετά δημιουργήθηκαν τα ελληνικά βασίλεια της Ασίας και όλης της Ανατολής, τα οποία έφεραν τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της τότε γνωστής οικουμένης. Έτσι λοιπόν, απόρρια όλων αυτών είναι η ελληνιστική Συρία, η οποία δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το κλίμα της οικουμενικότητας του ελληνικού πολιτισμού και το έχουμε
αποδεδειγμένο πλέον, όχι μόνο σαν θρύλο, όπως ορισμένοι θεωρούν, το γράψαν οι αρχαίοι συγγραφείς γιατί θέλουν να πούνε κάτι καλό για τον Αλέξανδρο. Τώρα λοιπόν επιβεβαιώνεται από τις ανασκαφές. Έχουμε λοιπόν αυτή την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου από την Ελλάδα μέχρι την Ινδία. Αυτός είναι ο χώρος που κερδίθηκε από την τρίτη και τελευταία μάχη στα Δαυράβυλλα, όπου άλλη μια φορά ο Δαρίος έφυγε και άφησε μάλιστα όλη του την οικογένεια, της γυναικός του και της μητρός του, μηδέα εξαιρουμένης. Σε όλον αυτό το χώρο, στη συνέχεια, η διαδοχή του, η στρατηγή του και οι επιτελάχες του δημιούργησαν διάφορα βασίλεια. Τους μοιράστηκε ο χώρος 26 μεγάλοι επιτελάχες. Από τους πολέμους που έκαναν μεταξύ τους, εδώ είναι λίγο το ελληνικό σκουλίκι μας, να προβόμαστε μεταξύ μας. Στο τέλος σκοτώθηκαν όλοι και έμειναν δύο σημαντικά βασίλεια, τα οποία έζησαν πολλούς αιώνες, το βασίλειο των Πτολεμαίων, ο ένας μεγάλος στρατηγός, ο Πτολεμαίος, ο γιος του Λάγου, στρατηγού του Φιλίππου. Ο Πτολεμαίος ήταν φίλος, συμμαθητής, σωματοφύλακας και στη συνέχεια στρατηγός του μεγάλου Αλεξάνδρου. Το βασίλειο λοιπόν των Πτολεμαίων, των Λαγινών, στην Αίγυπτο, το οποίο περιλάμβανε και την σημερινή Λιβύη, που ήταν η αρχαία Κυριναϊκή, με πολλές αποικίες των Φιρέων. Χώρος λοιπόν αμυγός ελληνικού πολιτισμού, η Βόρειος Αφρική, στην οποία ο Πτολεμαίος δημιούργησε πολλές ελληνικές πολιτείες και δημιουργήθηκε η δυναστεία των Πτολεμαίων, οι οποίοι παντρευόντουσαν μεταξύ τους για να μην χάσουν τη θεϊκή υπόσταση του Αλεξάνδρου, εφόσον ήταν κληρονόμη του, και τελευταία απόγονος η Κλεοπάτρα. Την ξέρουμε όλοι μας. Και μην βάλουμε φούμο στο πρόσωπό μας το καρναβάλι όταν κάποιες κυρίες δίνονται Κλεοπάτρες, γιατί η Κλεοπάτρα ήταν Μακεδόνισσα. Ήταν καστανόξανθη, με πρασινογάλαζα μάτια, το έχουν αποδείξει ορισμένα αγάλματα, ένα μπούστο μάλιστα που βρίσκεται στο Μουσείο του Βερολίνου και το οποίο έξισαν λίγο οι ειδικοί, τα έβαλαν στο μικροσκόπιο, έκαναν τις αναλύσεις που κάνουν τώρα με τα τελευταία τεχνολογικά μέσα και έχει αποδειχθεί λοιπόν γιατί τα αγάλματα ήταν ζωγραφισμένα παλιά, δεν ήταν έτσι άσπρα όπως είναι σήμερα, έτσι μπορούμε να ξέρουμε τη φυσιογνωμία των αρχαίων προσώπων που παριστάνουν. Ήταν λοιπόν καστανόξανθη με γαλαζοπράσινα μάτια. Προσέξτε λοιπόν τις απόκριες, να μην ντυθείτε Κλεοπάτρα και βαφτείτε μάγας. Έχουμε λοιπόν δύο σημαντικά βασίλεια, τον Πτολεμαίο στην Αίγυπτο και όλος ο υπόλοιπος χώρος από την Ανατολή, από την Μεσόγειο μέχρι την Ινδία έγινε το βασίλειο των Σελευκηδών. Σέλευκος, πάλι ο στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Σέλευκος ο πρώτος, ο οποίος στην ουσία υλοποίησε το όραμα του Αλεξάνδρου να δημιουργήσει ένα μεγάλο βασίλειο όλων των διαφόρων λαών, αδελφωμένο εντός εισαγωγικών, όσο μπορεί αυτό να είναι, το είχαν επιτύχει κατά μεγάλο ποσοστό, με κοινό παραγνωριστή τον ελληνικό πολιτισμό. Πώς θα γινόταν αυτό? Με τις ελληνικές πόλεις που δημιούργησαν στον χώρο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν κάτω ένα χάρτη με πολλές ελληνικές πολιτείες. Ο Μέν Αλέξανδρος, μας λέει ο Πλούταρχος, έκτισε 70 Αλεξάνδριες. Δεν έχουν βρεθεί όλες, δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο σημείο βρίσκονται, αλλά πολλές από αυτές έχουν βρεθεί, άλλες έχουν ανασκαφεί. Στη συνέχεια προσθέθηκαν οι πόλεις των διαφόρων διαδόχων του Σιλεύκου και των γιών του, των Αντιόχων, το όνομα του πατέρα του Αντίουχου και των άλλων Σιλευκηδών. Αυτές που έχουμε εδώ είναι όσες γνωρίζουμε πολύ καλά που βρίσκονται. Έχουμε 200 πολιτείες του σύνολο. Φαντάζεστε 200 πολιτείες διάσπαστες στην Ασία, ελληνικές πολιτείες. Να το κλειδί της ελληνοποίησης της Ασίας. Όταν λοιπόν έχουμε όλα
πλέον σύνορα ενιαίου, ενιαίας ελληνικής διοίκησης. Άρχισαν οι άνθρωποι, οι διάφορες φυλές, με διάφορες γλώσσες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Δημιουργήθηκαν τεράστια άξονες εμπορίου Ανατολής και Δύσης. Από τη μια άκρη της Ανατολής ως Δύση ερχόντουσαν τα εμπορεύματα αμφίδρομα, τα εμπορεύματα, αλλά και τα πολιτιστικά ρεύματα και τα βιβλία και οι φιλοσοφίες και ο τρόπος ζωής και τα χαλιά και οι πορσελάνες και το μετάξι και η πολύτιμη λίθη, αλλά και οι φιλόσοφοι. Έχουμε λοιπόν μία κοσμογονία πλέον που δημιουργείται ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Στη συνέχεια έγινε μεγάλος δρόμος του μεταξύ. Σε αυτό λοιπόν το χώρο δημιουργήθηκαν δύο συγκεκριμένοι και σημαντικοί πυρήνες ελληνικού πολιτισμού. Ο ένας στην Κεντρική Ασία, με τα ελληνικά βασίλεια της Κεντρικής Ασίας, δηλαδή του σημερινού Αφγανιστάν, Πακιστάν και Βόρεια Ινδία. Και το Ουσμπεκιστάν, το νόμιο Ουσμπεκιστάν. Γι' αυτό πολλοί Αφγανοί θεωρούν ότι οι ερχόμενοι στην Ελλάδα πάνε στην πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί θεωρούν τον εαυτό τους απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο δεύτερος πυρήνας είναι η Μέση Ανατολή. Γιατί είναι πιο κοντά στην Ελλάδα με την άμεση πρόσβαση μέσω της θάλασσας της Μεσογείου. Εδώ έχουμε δύο πόλους, την Αλεξάνδρεια και τη Συρία. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το χώρο ελληνικού πολιτισμού και λέει ο Καβάφης, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά την ιστορία αυτή της ελληνιστικής εποχής και από την περιβάλλητη, την δοξασμένη εκστρατεία βγήκαμε εμείς καινούριος κόσμος μέγας. Εμείς οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, και η Ενσυρία και η Εμμυδία και η Εμπερσίδη και την κοινή ελληνική λαλιά ως μέσα στη Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς. Βακτριανή είναι το Αφγανιστάν. Αυτός λοιπόν είναι ο ελληνιστικός κόσμος που δημιουργήθηκε στην Ανατολή. Μία εικόνα από τα ελληνιστικά βασίλεια της Ανατολής πριν πάμε στην κυρίως Συρία. Εδώ έχουμε την Αλεξάνδρεια του Όξου. Όξος ήταν ο μεγάλος ποταμός που χωρίζει σήμερα το Αφγανιστάν από το Ουσμπεκιστάν. Εδώ ανασκάφτηκε η μεγαλύτερη Αλεξάνδρεια της Ανατολής από τους Γάλλους. Και τι μας έδωσε, την επιβεβαίωση ότι όλα αυτά που έγραφαν οι αρχαίοι συγγραφείς και που πολλοί στην Ελλάδα τα θεωρούσαν θρύλους και εικασίες, υπήρχαν αυτές οι Αλεξάνδριες, όντως ήταν τεράστιες πολιτείες με πολύ προηγουμένο πολιτισμό. Ήταν φυσικό λοιπόν να εντυπωσιάσουν τους λαούς της Ανατολής. Έχουμε 45 Έλληνες βασιλείς που βασίλεψαν σε αυτά τα ελληνικά βασίλεια της Βακτριανής, το Έλληνο-Βακτριανό βασίλειο, με διαφορετικά σύνορα κάθε φορά, ανάλογα πόσο ήταν μικρότερο, γι' αυτό τα λέγανε τα βασίλεια της Ανατολής. Και στη συνέχεια, όταν οι λαοί της Στέπας κατέλαβαν το Ελληνοβακτριανά βασίλεια, πάλι γιατί τρογόμαστε μεταξύ τους, φύγε εσύ να πω εγώ, οι διάδοχοι, φύγε παπά, να έρθει ο γιος κλπ. Κατέλαβαν το βασίλειο. Έφυγαν οι Έλληνες από εκεί και ήρθαν προς την Ινδία, όπου δημιουργήθηκε το Ινδοελληνικό βασίλειο. Αυτά δεν τα ξέρουμε στην Ελλάδα. Τελείως οι βασιλείς Έλληνες, και στα νομίσματά τους, όχι μόνο βλέπουμε το πρόσωπό τους, αλλά βλέπουμε όλες τις ελληνικές θεότητες που ήταν μπροστά τους. Περισσότερο η Αθηνά της Πέλλας. Το βλέπουμε εδώ στο νόμισμα του Μενάνδρου, την Αθηνά της Πέλλας. Και στο νόμισμα του μεγάλου βασιλιά Κρατίδη βλέπουμε τους Διόσκουρους. Αυτό θα το δούμε μετά, γιατί έγινε και το λόγο, το σύμβολο της τραπέζης του Αφγανιστάν μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την πολιτεία τους κύοντες τους κορινθιακούς που έχουμε στο Ολυμπίου Διός. Βλέπουμε το θέατρο, το ελληνικό. Βλέπουμε τα ψηφιδωτά του παλατιού που είναι τα ίδια με αυτά της Πέλλας, με το μικρό βοτσαλάκι και τον ήλιο της Βεργίνας μέσα στη μέση. Βλέπουμε κάτω αριστερά